Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση, την Οργανωτική Επιτροπή και το αγαπητό Προεδρείο για το λόγο που μου δίνετε. το θέμα της ομιλίας μου είναι η πρόληψη επιπλοκών στη μονάδα εμφραγμάτων και πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει μία πρόκληση για τον νοσηλευτή. Η καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας αποτελεί ένα οργανωμένο τμήμα για την παροχή εντατικής και εξειδικευμένης φροντίδας σε ασθενή, με σκοπό την υποστήριξη και την παρακολούθηση όλων των ζωτικών λειτουργιών του, ώστε να βελτιωθεί η έκβασή του. Ανάμεσα στι αρμοδιότητε των επαγγελματιών υγεία, αυτέ που είναι πολύ σημαντικέ είναι η παροχή άμεση και εξειδικευμένη περίθαλψη, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία, καθώ και η παροχή κατάλληλων συνθηκών εκπαίδευση. Σκοπό όλων των επαγγελματιών υγεία στην καρδιολογική μονάδα είναι η ασφάλεια του ασθενή, η πρόληψη των επιπλοκών, η εφαρμογή ενό αποτελεσματικού θεραπευτικού σχεδίου, η ανακούφιση του ασθενή από τον πόνο και η προαγωγή τη υγεία. Ο νοσηλευτή στην καρδιολογική μονάδα έχει ω επίκεντρο του τη φροντίδα του ασθενή, σχεδιάζει τη φροντίδα μαζί με τα υπόλοιπα μέλη τη ομάδα, αξιολογεί τον ασθενή και χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα του που έχει προ όφελο του ασθενή. Το πρώτο και βασικό βήμα για την πρόληψη των επιπλοκών είναι να προσδιορίσει τους ασθενείς που κινδυνεύουν από τις επιπλοκές αυτές και να αξιολογήσει τους παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το φύλλο, η νεφρική ανεπάρκεια, η παχυσαρκία και κάποια προβλήματα που πιθανόν να έχουν αυτοί οι ασθενείς με την πήξη του αίματος. Το NICE εκδίδει κλινικές κλινικέ κατευθυντήριε οδηγίε αλλά και κλινικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα για τη φροντίδα των ενήλικων ασθενών περιεπεμβατικά, και βασίζονται στι βέλτιστες διαθέσιμε αποδείξει που στοχεύουν στη βελτίωση τη ποιότητα τη υγειονομική περίθαλψη. Η νοσηλευτική φροντίδα του ασθενή μετά από καρδιολογική επεμβατική πράξη περιλαμβάνει διάφορε νοσηλευτικέ διαδικασίε. Ε, δεν θα ήθελα όμω να σταθώ, ε, γιατί είναι και περιορισμένο ο χρόνο. Οι πρώτε ενέργειε τι οποίε προβαίνει ο νοσηλευτή κατά την παραλαβή του ασθενή στη μονάδα είναι να παρακολουθήσει την καρδιακή του συχνότητα μέσω του μόνιτορ, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, η λήψη των ζωτικών σημείων κάθε 15 λεπτά για μία ώρα, να ελέγξει τι περισφαιρικέ σφίξει του άκρου από το οποίο έγινε η προσπέλαση, να εξασφαλίσει την ενυδάτωση του ασθενή, να παρακολουθήσει την εφρική του λειτουργία, να χορηγήσει όπου απαιτείται αντιμοπεταλιακά, και να εκπαιδεύσει βέβαια τον ασθενή όσον αφορά την ακινησία και τον κλινοστατισμό. Όλα αυτά έχουν σκοπό την πρώιμη αναγνώριση των επιπλοκών και βέβαια την ασφάλεια του ασθενή. Οι επεμβατικέ καρδιολογικέ πράξει συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών. Υπάρχουν πολλοί παράγοντε που μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνιση επιπλοκών και ανάμεσα σε αυτού είναι κάποιοι τροποποιήσιμοι και κάποιοι μη τροποποιήσιμοι. Στου τροποποιήσιμου παράγοντε ανήκει η τεχνική προσπέλαση, τα φάρμακα καθώ και η μέθοδο εμόσταση, ενώ στου μη τροποποιήσιμου είναι το φύλλο, η ηλικία, ο δείκτη μάζα σώματο και η νεφρική λειτουργία του ασθενή. Ο κίνδυνο εμφάνιση επιπλοκών όπω είναι ο θάνατο, οξύ έμφραγμο, μυοκαρδίο, εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια τη επιματική πράξη είναι κάτω του 1%. Όπω προανέφερα, οι παράγοντε που επηρεάζουν είναι δημογραφικοί, μπορεί να είναι τα ανατομικά στοιχεία τη καρδιά, η κλινική κατάσταση του ασθενή, τα συνοδά νοσήματα, καθώ και η εμπειρία του επεμβατικού καρδιολόγου. Υπάρχουν επιπλοκέ που αφορούν στα αγκία προσπέλαση και ανάμεσα σε αυτέ είναι η οξία θρόμβωση του αγκίου, ο διαχωρισμό, το ψευδοανέβρισμα, η αιμορραγία ή το πιστοπερινοτωναϊκό αιμάτωμα, καθώ και η ισχυμία άνω του άκρου. Υπάρχουν και άλλες επιπλοκές σε, λιγότερη, σε χαμηλότερη συχνότητα, ε, όπως είναι η υπόταση, καρδιακές αριθμίες και η οξία νεφρική ανεπάρκεια. Στην περίπτωση της αιμορραγίας θα πρέπει να γίνεται συνεχής αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης του, του ασθενή. Αν τυχόν παρατηρηθεί αιμορραγία θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στο σημείο παρακέντησης και να χορηγηθούν άμεσα υγρά. Στην διαφάνεια αυτή βλέπετε έναν αλγόριθμο από τον ε, το οποίο μας δείχνει την ενδοφλέβια χορήγηση υγρών σε ενήλικες ασθενείς. Η εφαρμογή όλων αυτών των αλγορίθμων αποτελούν καλές πρακτικές στην νοσηλευτική φροντίδα και θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή θα είναι όταν θα ακολουθεί ο νοσηλευτής αυτούς τους αλγόριθμους. Στην περίπτωση του πιστοπεριταναϊκού αιματώματο, είναι πολύ σημαντική η έγκυρη ανείχνευση των σημείων και των συμπτωμάτων, όταν ο ασθενή δηλαδή, αναφέρει πόνο στην κοιλιακή χώρα ή δυσφορία στην πλάτη και όταν παρατηρείται από τον νοσηλευτή υπόταση ή βραδικαρδία. Το ιστορικό και η κλινική εξέταση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενή. Για την πρόληψη λοιπόν των επιπλοκών μετά από επεμβατικές καρδιολογικές πράξεις είναι πολύ σημαντική και την υπογραμμίζουμε η συνεχής αξιολόγηση της λειτουργίας της αναπνοής και η παρακολούθηση της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενή. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι σε κάποιους ασθενείς που έχουν προβλήματα καρδιακής ανεπάρκειας είναι το σύνδρομο της χαμηλής καρδιακής παροχής. Στόχος λοιπόν είναι η εξασφάλιση επαρκούς άδρευσης του συνόλου του οργανισμού και γι' αυτό το λόγο ο νοσηλευτής θα πρέπει να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση. Μία άλλη επιπλοκή που παρουσιάζεται μετά από υπερματική καρδιολογική πράξη είναι και οι καρδιακές αριθμίες. Οι συνάδελφοι προηγουμένως ε, αναφέρθηκαν ε, ε, στις αριθμίες αυτές. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η συχνότητα εμφάνισης των καρδιακών αριθμιών κυμαίνεται από 0 έως 20%. Σύμφωνα με τις μελέτες, η εμφάνιση των αριθμιών στους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ, μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο και βέβαια μεγαλύτερα ποσοστά θνητότητας ενδονοσοκομιακά. Τα αίτια δεν θα αναφερθώ καθόλου, γιατί τα ανέφεραν προηγουμένω οι συνάδελφοι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να διαπιστώσουμε την υποκείμενη αιτία και να θεραπεύσουμε τους αναστρέψιμους παράγοντες. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω την πολύ σημαντική συμβολή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Βασικό στόχο νοσηλευτική φροντίδα είναι η επαναφορά του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού και κατά συνέπεια τη καρδιακή παροχή. Ο έλεγχο τη διαδικασία ανταλλαγή οξυγόνου και, βέβαια, όλα αυτά γίνονται για την πρόληψη επιπλοκών όπω είναι τα θρομβοεμβολικά επεισόδια. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε του αλγόριθμου, του οποίου ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Ε, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθούμε του αλγόριθμου, γιατί έτσι ε, μπορούμε να αποτρέψουμε την ανακοπή ε, του ασθενή. Την καρδιακή ανακοπή. Ένα άλλο σύστημα στο οποίο θα αναφερθώ έτσι επιγραμματικά είναι επιπλοκές από το αναπνευστικό σύστημα. Και εδώ είναι πολύ σημαντική η συμβολή του νοσηλευτή, γιατί θα πρέπει να ελέγχει αναδιαστήματα την αναπνοή του ασθενή, αλλά και την έκπτυξη και την κινητικότητα του θώρακα. Ε, θα πρέπει να αξιολογείται για παρουσία υποξία, ε, να ελέγχεται ο το κορισμό του οξυγόνου και όταν η ε, 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 χορήγηση οξυγόνου, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες δεν επαρκεί για τον ασθενή, τότε να προβεί και σε ε, την εφαρμογή πιεπεβατικού αερισμού. Η επαναεξιολόγηση του ασθενή θα πρέπει να γίνεται κάθε πέντε λεπτά για, τις πρώτη, για την πρώτη ώρα με, από την έναρξη θεραπείας και αν ε, ε, καταστεί αναγκαίο, να πραγματοποιηθεί αντροτροχειακή διασωλήνωση. Μετά από εμβατικέ πράξει, ο ασθενή μπορεί να εμφανίσει οξία νεφρική ανεπάρκεια, δηλαδή να εμφανίσει ευνή διέκπτωση τη νεφρική λειτουργία και αύξηση των τιμών ουρία κρεατινίνη. Και εδώ πέρα θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για την έγκαιρη έναρξη τη ενυδάτωση, την παρακολούθηση τη οριαία ποσότητα των ούρων, των εργαστηριακών εξετάσεων, τον έλεγχο τη αρτηριακή πίεση και να υποστηρίξουμε όταν χρειάζεται τον ασθενή με τη θρέψη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ε, την, ε, συμπερασματικά τη σημαντική ε, συμβολή της εκπαίδευσης των νοσηλευτών για την ασφαλή και ποιοτική παρεχόμενη φροντίδα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η, ε, η εφαρμογή σεμιναρίων προσομοίωσης. Να υπάρχουν λίστες αξιολόγησης επαγγελματικής ικανότητας των νοσηλευτών ε, και θα πρέπει να γίνεται και μία αξιολόγηση των επαγγελματικών ικανότητων ε, των νοσηλευτών και εδώ θέλω να, λίγο να σας εκφράσω και την ευχαρίστησή μου που άκουσα και από προηγούμενη νοσηλεύτρια για την επαγγελματική ικανότητα των νοσηλευτών. Επίση, επίσης, θα θεωρώ πολύ σημαντικό την εφαρμογή πρωτοκόλων και διαδικασιών στην καρδιολογική μονάδα. Και κάποια σημεία που θα ήθελα να πάρετε μαζί σας μετά από την λήξη αυτής της συνεδρίας είναι ότι χρειάζεται εκπαίδευση των νοσηλευτών, ε, συνεχιζόμενη εκπαίδευση για αυτούς που ήδη εργάζονται στα νοσοκομεία, και βέβαια ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η μετάδοση, ο τρόπος μετάδοσης πληροφορίας. Να υπάρχει μια αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας φροντίδας. Όλα αυτά συμβάλλουν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης των επιπλοκών και, στη, και βέβαια στη μείωση της διάρκειας παραμονής του ασθενή στη μονάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.